όταν βρίσκεται κανείς σε αδιέξοδα δραματουργικά, όταν οι λύσεις μπροστά του είναι άπειρες ή διπλές, είναι ζεύγη λύσεων και δεν μπορεί να αποφασίσει, τότε το γνωστικό αντικείμενο, η γνώση δηλαδή της τέχνης, με έναν απόλυτα μαθηματικό θα έλεγα τρόπο, με έναν τρόπο αρχιτεκτονικό, τότε πραγματικά βοηθάει τον κάθε καλλιτέχνη να πάρει γρήγορες αποφάσεις, να επιλέξει με μία, θα έλεγα, έγκυρη λύση, διότι σε τελική ανάλυση η τέχνη δεν είναι πραγματικά ένα αντικείμενο το οποίο προέρχεται εξ αποκαλύψεως, είναι ένα γνωστικό αντικείμενο κυρίως, το οποίο έχει προέλθει από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ίδιες αισθήσεις με εμάς, είναι ο ίδιος κόσμος και ανήκουν μέσα στον χώρο των πεπερασμένων των θνητών και, εν πάση περιπτώσει, η τέχνη είναι και αυτό το αντικείμενο και αυτό το ίδιο το υποκείμενο ταυτόχρονα, το οποίο μας δείχνει κάθε στιγμή πόσο ίδιοι είμαστε. Είναι δηλαδή μία διαδικασία η οποία διαρκώς αποκαλύπτει την ενότητά μας και τη θνητότητά μας. Είναι μία διαδικασία αγαπητική και ενωτική. Με αυτή την έννοια, τα προβλήματα που έχει να λύσει η δραματουργία πλέον, γιατί αυτό είναι το κατεξοχήν αντικείμενο της τέχνης, είναι προβλήματα τα οποία ξεφεύγουν από το προσωπικό φόβο, από την προσωπική ανασφάλεια και πάνε σε πολύ μεγαλύτερους ορίζοντες, που είναι το ερώτημα σε τι χρησιμεύει η τέχνη, σε τι χρησιμεύει ο καλλιτέχνης. Αν αυτό που κάνει έχει πραγματικά νόημα. Για μένα, πραγματικά, αυτά είναι τα ουσιώδη ερωτήματα που τίθενται, από το σημείο δηλαδή που θα μπει στην τέχνη και με τον ένα τρόπο και από τον άλλο, διότι εάν η τέχνη δεν έχει ένα νόημα, εάν δεν έχει ένα σκοπό, τότε σημαίνει ότι αυτό που κάνουμε είναι κάτι το οποίο είναι χάρη επιζήσεως, χάρη ενός σκοπού ο οποίος δεν είναι ορατός και μας καθυλώνει σε μία επαναληπτικότητα ή σε μία αναδιοργάνωση των πραγμάτων, η οποία όμως δεν έχει ένα ειδονικό χαρακτήρα, δεν έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος να είναι υπερβατικός. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας δώσει δύναμη για να μπορούμε να κάνουμε τέχνη. Αυτό το οποίο πραγματικά μας δίνει την δυνατότητα να θεωρούμε ότι η τέχνη έχει ένα σκοπό, είναι και η ίδια η δύναμη που μας αποκαλύπτεται για να μπορούμε να εντρυφούμε στην τέχνη και να αποκτάει νόημα αυτό το ίδιο το αντικείμενο της τέχνης. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο μας συνδέει με την τέχνη είναι το ίδιο το νόημα της ύπαρξής μας. Όλος ο παράγοντας, όλη η δραστηριότητα του ανθρώπινου μυαλού για να κατακτήσει τη γνώση σε ένα επίπεδο οριζόντιο, ας πούμε, πρόσθεση δηλαδή γνώσεων, νομίζω ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το υπόλοιπο που μας καλύπτει η τέχνη, δηλαδή την ανάγκη να προσδώσουμε στη ζωή ένα νόημα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό και το πιο ουσιώδες. Περνώντας μέσα από αυτές τις αγωνίες, προσπάθησα πάντα να προσδιορίσω την τέχνη και να αυτοπροσδιοριστώ μέσα από αυτήν και ποτέ δεν μπόρεσα να αποχωριστώ ένα μεγάλο έπος, όπως είναι το έργο του Ομήρου, η Ιλιάδα συγκεκριμένα, η οποία είναι η τροφός, είναι η κυβωτός, μέσα στην οποία υπάρχει όλο το υλικό της τέχνης, όλο το υλικό του ανθρώπινου πολιτισμού, που λέγεται δυτικός πολιτισμός. Αναζητώντας τα στοιχεία αυτά τα οποία κάνουν αυτό το έργο σημαντικό, διαπιστώνει κανείς ότι αυτό το δραματουργικό γεγονός που είναι το κύριο ή το καθοριστικό, που είναι ο θυμός, είναι η οργή ανθρώπων οι οποίοι είναι αντίπαλοι,
ένας θυμός που ξεκινάει, που βρίσκεται έξω από το έργο, που είναι ο θυμός του Μενέλαου απέναντι στον Πάρη, που το έχει κλέψει τη γυναίκα. Μεταφέρεται σε ένα θυμό ο οποίος γίνεται ένα ζεύγος οργής απέναντι μεταξύ του Αχιλλέα και του Αγαμέμνονα. Αυτό το ζεύγος περνάει μετά στον Χρήση και στον Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλωνας στρέφεται εναντίον των Ελλήνων. Είναι το ζεύγος του Μενέλαου με τον Πάρη που επαναλαμβάνεται και ούτω καθεξής το ζεύγος του Θερσίτη απέναντι στην εξουσία, απέναντι στον Αγαμέμνονα. Δηλαδή ζεύγοι ανθρώπων οργισμένων, οι οποίοι μάχονται ο ένας ενάντια του άλλου έως θανάτου. Και παράλληλα, μέσα από αυτή τη λειτουργία των ζευγών που μας πηγαίνει προς το τέλος, παρακολουθούμε μπροστά μας να εξελίσσεται και να αναπαρίσταται με πολύ ζωντανό τρόπο η ηθογραφία και ο πλούτος μιας ολόκληρης περίοδου του κόσμου μας. Όμως αυτό που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Ιλιάδα και είναι ένα στοιχείο το οποίο το χρησιμοποιώ για τον κινηματογράφο, δεν είναι το γεγονός ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ ωραία, δεν είναι το γεγονός ότι ο κάθε στίχος είναι εξαιρετικός, ότι υπάρχει η συνέχεια, η συνέπεια και το αναγκαίο αυτό που προκαλούν τις αντιδράσεις και τις δράσεις μέσα στο έργο. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έργο τελειώνει με μία μετάνοια, με μία συγχώρεση μάλλον, η οποία γίνεται κατά διπλό τρόπο για αυτή. Είναι η συγχώρεση που γίνεται καταρχάς από τον Πρίαμο προς τον Αχιλλέα και δευτερευόντως από τον Αχιλλέα προς τον Πρίαμο, όπου αυτή η συγχώρεση δίνει την ποιοτική διάσταση στο έργο, είναι εκεί που γίνεται η υπέρβαση δηλαδή και λύνεται η συμμετρία των θυμών και της οργής με μία πράξη παραχώρησης χώρου στον άλλον, της συγχώρησης δηλαδή, και έτσι με αυτό το ηθικό μήνυμα τελειώνει το έργο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, τελειώνει με το να περιγράφεται η κηδεία του αντιπάλου, του Έκτορα δηλαδή, οπότε μέσα από τον πόνο ας πούμε του ενός γίνεται κατανοητή η παρουσία του άλλου. Αυτό το στοιχείο το λοιπόν της Ιλιάδας, της ομιλικής σύλληψης δηλαδή, είναι ένα στοιχείο το οποίο διαρκώς είναι μπροστά μας, είναι το στοιχείο που δίνει το μέτρο για τον κινηματογράφο και για την τέχνη και μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι η τέχνη, εάν δεν κάνει υπερβάσεις και εάν δεν ξεπερνάει τα όρια μέσα στα οποία χτίζεται, δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να μεταφερθεί με ένα χρηστικό τρόπο μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί αυτό που ζητείτε κυρίως είναι η χρηστικότητα, η χρηστικότητα της τέχνης, να αποκαλύπτει δηλαδή διαρκώς αλήθειες και να μπορεί να μας επανασυνδέει με αυτούς τους υψηλούς στόχους που θέτει, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, το ανθρώπινο πνεύμα, για να επέρχεται η αρμονία και η σύλληψη καινούριων πραγμάτων, τα οποία θα κατά κάποιο τρόπο μας δίνουν την αίσθηση της ελπίδας, αλλά κυρίως του νοήματος της ύπαρξής μας. Σας ευχαριστώ.